να είναι απαλλαγμένα από τον φόβο. Εάν υπάρχει κάτι που σήμερα εμποδίζει τη χαρά το Χριστουγέννων να εισέλθει στην καρδία μας, ακόμη και από τις αμαρτίες μας, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, νομίζω, μπορεί να έχω και λάθος, είναι ο φόβος. Και δεν φεύγει ο φόβος, ούτε με το να πάμε σε μια μάγισσα να μας βγάλει το φόν, όπως έκαναν παγιά οι γιαγιάδες, από δυσιδαιμονία κινούμενες και όχι από ευσέβεια, ούτε ο φόβος φεύγει με τα κηρύγματα και τις ομιλίες, όσον καλές και να είναι, του αδέσποτου δεσπότη της μόρφη. Ο φόβος, αγαπητοί μου, φεύγει μόνο με την τελείαν αγάπη του Χριστού. Επειδή μόνος Άγιος, μόνος Κύριος, μόνος τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, γεννηθείς και τεχθείς εν Βηθλεέμ και σταυρωθείς και αναστάς επί Ποντίου Πιλάτου και ο αναληφθείς εν δόξη εις τον Θεόν Πατέραν του καθίσας εκ δεξιών αυτού, ο και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς, αυτός είναι μόνον η τελεία αγάπη. Όποιος λοιπόν δεν θέλει να φοβάται, οτιδήποτε δεν θέλει να φοβάται, πρέπει να βρει τρόπους πρώτον να καθαρίσει την καρδιά του. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο Χριστός να καθίσει σε μια καρδιά λερωμένη. Και μάλιστα ο Χριστός για να έρθει μέσα στην καρδία μας και έρχεται προηγουμένως όταν δει άνθρωπον που θέλει τον Χριστό, που ποθεί τον Χριστό, που θέλει ο άνθρωπος η καρδιά του να γίνει φάτνη Χριστού, προηγουμένως πέμπεται το Πνεύμα το Άγιο που είναι το καθαριστήριο των ανθρώπων και όλης της οικουμένης και όλου του σύμπαντος, και πρώτα το Πνεύμα το Άγιο καθαρίζει. Όπως λέει στο Βασιλεύ Ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και τι λέει μετά, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Πέμπει πρώτα το Πνεύμα το Άγιο, καθαρίζει το Άγιο Πνεύμα τα πάθη μας, είτε είναι κληρονομικά, είτε είναι κρυφά, είτε είναι φαρερά, είτε είναι εν γνώση, είτε είναι εν αγνία, είτε είναι εν μετανία. Φτάνει εμείς λίγο να τους ζητούμε. Κύριε, εκ των κρυφίων μου καθαρισόμε. Έτσι του λέω συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Και του λέω, άναψε μου το φως του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μου. Αφού εγώ μόνον τα χοντρά χοντρά βλέπω και σχεδόν νομίζω πως άγιασα ο ανόητος, δείξε μου, εσύ που έχεις προβολέα μεγάλων το Πνεύμα το Άγιο, δείξε μου, Χριστέ μου, ποια είναι τα μικρά. Ξέρετε, οι μικρές οι πέτρες, άμα τις μαζέψεις, είναι πολύ πιο βαρετές από μια μεγάλη πέτρα. Μια μεγάλη πέτρα την βλέπεις, που τσουφλάς και πάνω της. Το μεγάλο μπάθος το βλέπεις. Και με τη βοήθεια κάποιων Αγίων και των Αγίων Αγγέλων, σιγά σιγά το σηκώνουμε, το μετακινούμε, το δένουμε και το σπάζουμε. Με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά τα μικρά δεν βλέπονται τα άτιμα. Ξέρουν και κρύβονται. Είναι μικρά δαιμόνια, τα οποία είτε οι πάπτοι μας εμάζεψαν μες στην καρδιά τους και δεν εμετάνιωσαν, είτε εμείς με τις κακές μας συνήθειες και τα επαναλάβαμε και τα επαναλαμβάνουμε και δεν το παίρνουμε χαπάρι. Ας σας πω ένα παράδειγμα, οι κρίσεις και οι κατακρίσεις που κάνουμε, τα παράπονά μας, οι κακίες μας, η μουρμούρα μας, το ότι λιγόστεψε το δόξασε ο Θεός, η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, το ότι λιγόστεψε η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, η τακτική Θεία Κοινωνία μας. Όλα αυτά, άμα τα μαζέψεις, γίνονται ένας μεγάλος προβολέας του αχτής του φωτός, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή,
και καθαρίζουν την καρδιά του ανθρώπου. Και τότε, και τότε και μόνον τότε έρχεται ο πολυπόθητος Βηθλεεμίτης. Ποιος είναι Βηθλεεμίτης? Όπως λέμε ο Γαλατίτης, ο Πάτερ Βαρνάβας, ο Ζωφιάδης, ο Δεσπότης, ο Βηθλεεμίτης είναι ο Χριστός. Ο εν Βηθλεέμ γεννηθείς και εν Σπηλαίο ανακληθείς. Έρχεται λοιπόν ο Βηθλεεμίτης, τόσο ταπεινός είναι, και ας είναι Θεός, δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Σμικρύνεται ο τεράστιος, ο απέραντος, αλλά επειδή σαρκώθηκε από την Παναγία μας συνεργία και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε, γι' αυτόν και μπορεί να έρθει μέσα στην καρδία μας να ανακληθεί, ως η καρδία μας να είναι φάτνη Βηθλεέμ. Αλλά είπαμε, όλη η υπόθεση είναι η καθαριότητα. Να καθαρίσουμε δια της μετανοίας, πατέρες μου και αδελφοί μου, την καρδία μας, που είναι γεμάτη μικρά και μεγάλα. Να έχουμε πνευματικό πατέρα που να ξέρει αυτός. Πρώτα να επιμελείται αυτός της δικής του καρδίας. Πώς ψάχνουμε να βρούμε τον καλό καλύτερο γιατρό? Να ψάξετε. Και η Σολιά έχει καλούς γιατρούς της καρδίας, καλούς καρδιολόγους. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι ανάγκη να πάτε μακριά. Είναι ταπεινοί απλοί παπάδες που έμαθαν να μετανοούν, έμαθαν να καθαρίζουν την καρδία τους, που έχουν φώτιση Θεού. Ξέρω τους παπάδες μου και ποιοι είναι προβληματικοί και ποιοι είναι μέτριοι και ποιοι είναι καθαροί και φωτισμένοι. Η Σολιά, σας λέω ξανά, έχει περισσότερο από ένα. Πρέστε τους. Διαφορετικά θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Ότι ήταν δίπλα μας οι καρδιολόγοι ιερείς και τους αγνοήσαμε. Τους υποτιμήσαμε με την ψευτοπερηφάνεια μας. Ενώ οι μάγοι, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, από τα πέρατα της οικουμένης, οι χαμπόθονοι άνθρωποι, είδαν και τον αστέρα που ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ο αστήρ. Και οδηγούμενοι από τον Αρχάγγελο έφτασαν στη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν. Και η βοσκή το ίδιο. Έτσι. Η ταπεινή βοσκή. Εμείς τι κάνουμε? Οι περήφανοι, οι απκομμένοι Κύπριοι. Η παλιά Κύπρος του Χαϊχού η τέλειωσε. Δεν θα ξανάρθει. Ευτυχώς που δεν θα ξανάρθει. Ήταν πολύ διεφθαρμένη. Αυτή η Κύπρος, η διεφθαρμένη, έφερε και τις αρρώστιες και τους Τούρκους και τους σεισμούς που έρχονται και τους καταποντισμούς και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι μόνο της Κύπρου, όλη του κόσμου η διαφθορά. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας. Τα δικά μας. Ο καθένας τα δικά του. Μάθαμε να βλέπουμε τα ξένα και να δικαιολογούμε την ύπαρξή μας. Γι' αυτόν αυτά τα Χριστούγεννα ελπίζω να έχουν γίνει μάθημα οι προηγούμενες χρονιές. Οι δύο τελευταίες ήταν πολύ δυνατές, σεισμικές, ηφαιστειακές χρονιές. Ελπίζω κάποιες συνειδήσεις να έχουν ξυπνήσει, πρώτα η δική μου. Να έχουμε αντιληφθεί ότι το πρόβλημα μας είναι ο φόβος και ότι ο γιατρός είναι μόνο ο Χριστός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο νικητής του θανάτου, ο νικητής της αμαρτίας, ο νικητής του διαβόλου. Όποιος σήμερα πρόσεχε τους ψαλμούς, οι ψάλτες συνεχώς αυτά έλεγαν. Συ το νικητή του θανάτου γόμε. Εμφανίστην ο Χριστός τελευταία σε έναν καλόν άνθρωπο Κύπριο, ήρθε και με είδε και μου το είπε. Του είπε, τι φοβούνται, του λέει, οι σημερινοί χριστιανοί, την επιδημία. Τι φοβούνται αν πεθάνω? Μα εγώ νίκησα το θάνατο. Γιατί σταυρώθηκα? Πρώτα, γιατί έγινε άνθρωπος από Θεός που είμαι. Μετά, γιατί σταυρώθηκα? Γιατί πέθανα? Και μάλιστα με τέτοιο θάνατο πάνω στο σταυρό. Για να νικήσω το θάνατό σας. Για να νικήσω την αμαρτία σας. Για να νικήσω τον διάβολο που σας τυραννεί.
το γένος των ανθρώπων, είπαν πριν λίγο οι ψάρτες. Τυραννούμενον, λέει, το γένος των ανθρώπων. Και ήρθε ο Χριστός και προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, όχι 80 και 100 χρόνια, αλλά αιώνιο ζωή. Τι να τα κάνει ο Φρίξος ο Κυνηγόπουλος τα 100 χρόνια και τα 102 που του εύχομαι από καρδιάς, με τέτοια ωραία ψαλμωδία που έχει από καρδιάς να ψένει. Τι να τα κάνει άλλο 10 χρόνια αν δεν πάει στην αιώνιο ζωή. Πέστε μου. Τα χρόνια φεύγουν και έρχεται ώρα που ούτε τα 100 μας φτάνουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, γι' αυτόν και ένα χόρταγο, και δεν του φτάνουν τα 100 χρόνια. Αλλά η αιωνιότητα πρέπει να ενωθείς με την αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, είπε, η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσει. Και είπε του καλού αυτού ανθρώπου, του ευσεβεστάτου, τι φοβούνται οι σημερινοί άνθρωποι, του λέει, το θάνατο, αφού εγώ τον ενίκησα το θάνατο. Ξέρεις, του λέει, πόσο διαρκεί ο βιολογικός θάνατος? 2 δευτερόλεπτα. Περνάς από την όχθη του ποταμού στην άλλη όχθη. Πώς είναι το γιοφύρημα εδώ της Γαλάτας, ε? Έτσι. 2 δευτερόλεπτα είναι. Μόλις περάσει, λέει, η δύσκολη στιγμή που χωρίζει η ψυχή από το σώμα, απέναντι στην άλλη όχθη δηλαδή της ζωής, είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, και σας περιμένω να σας δώσω αιώνια ζωή, να χαίρεστε το φως μου, το τριαδικό, καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Τι φοβάστε? Δεν ξέρω εγώ, του λέει, πότε πρέπει να χωρίσει η ψυχή από το σώμα του καθενός. Άλλοι νέοι, άλλοι γέροι, άλλοι μέσα ηλικία. Άλλοι από κορονοϊόν, άλλοι από καρκίνων, άλλοι από ατυχήματα, από κάτι. Το ζήτημα είναι η αιώνια ζωή. Και είναι για όλους. Σκεφτείτε να είναι αιώνια κόλαση. Διότι υπάρχει. Πάει καλά που υπάρχουν οι καλοί παπάδες που μνημονεύουν ονόματα πολλά και κάνουν συνεχώς σαρανταλίτρουγκα μνημόσυνα και βγάζουν ανθρώπους από την κόλαση. Πάει καλά. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε τέτοια δύναμη όλοι. Εξαρτάται, πάτερ Βαρνάβα, και από τον ιερέα, ξέρεις. Τι καθαρή ζωή, πόση καθαρή ζωή έχει για να βγάλει ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Έτσι μας λένε οι Άγιοι άνθρωποι. Και ολοκληρώνω και τελειώνω. Είπε σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο ο Χριστός, ο θάνατος, όπως σας είπα, είναι 2 δευτερόλεπτα. Μετά σας περιμένω, του λέει, να σας δώσω αιώνια ζωή, αν έχετε προετοιμαστεί και καθαριστεί προηγουμένως. Αν με έχετε αγαπήσει εμένα και τους εχθρούς σας. Τον ερώτησε ο καλός ο άνθρωπος, τι ωραία να κάνεις διάλογο με τον Χριστό. Χριστέ μου, του λέει, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αφού είσαι αιώνια ζωή, αφού εσταυρώθεις για μας, επέθανες για μας, αναστήθηκες για μας, γιατί υπάρχει ακόμα τούτος ο γέριμος ο θάνατος? Και το φοβόμαστε. Ο βιολογικός θάνατος που χωρίζει η ψυχή από το σώμα προσωρινά, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα επανενωθεί το σώμα μας με την ψυχή μας. Και τι του απάντησε ο Χριστός? Άκουσε, αδερφέ μου, του λέει, εμπορούσα να καταργήσω και το βιολογικό θάνατο, να μην πεθαίνετε ποτέ, αλλά, του λέει, θα καταργούσα την ελευθερία σας. Θέλω να με διαλέγετε, να με επιλέγετε, να με ποθείτε, να με θέλετε, να με αγαπάτε, να με ερωτεύεστε. Αυτό θέλω, του είπε.
Γι' αυτόν άφησα, του λέει, το βιολογικό θάνατο. Σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζείτε επί της γης, και ακόμα και 100 είναι ελάχιστα μπροστά στην αιωνιότητα που μας περιμένει, να δοκιμαστεί το θέλω μας. Τι βαθύτερο θέλημα έχουμε? Θέλουμε αιώνια ζωή ή τη ζωούλα? Αυτή είναι εδώ. Θέλουμε σκοτάδι ή φως τριαδικό? Θέλουμε ειδονές του κόσμου τούτου ή ειδονές και απόλαυση της αιώνιας ζωής? Θέλουμε αυτήν την γνώση των πτυχίων της άθερης Ευρώπης ή θέλουμε τη γνώση της Αγίας Τριάδος που θα ακούσετε σε λίγες μέρες? Επεφάνησεν τον κόσμο, ήλθε σε φάνη το φως του απρόσωπου, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης? Ο καθένας μας δοκιμάζεται το θέλω με αρρώστιες, με υπομονές, με προσφυγές, με φτώχες, με πλούτη, και τα πλούτη είναι δοκιμασία. Και να σας πω και κάτι έτσι λίγο αστείο. Εκοινώνησα, έκατσα επειδή έπονουν το πόδι μου και είδα το Χριστάκι, το γνωστό Χριστάκι που έχει η Γαλάτα, και χαίρομαι που καλός σας ιερέας, όλοι οι ιερείς και εσείς το σκεπάζετε και τον βοηθάτε, ο καθένας με τον τρόπο του. Από αυτούς τους απλούς εξαρτάται η σωτηρία μας, ξέρετε, τους ελάχιστους, τους απέντιστους, που δεν τους πεντίζει κανείς, δηλαδή δεν τους υπολογίζει. Τον είδα, ήρθενε, πήρε το χέρι μου, μου λέει, σε λίγες μέρες είναι η γιορτή μου, είμαι Χριστάκης, μου λέει. Του λέω, να ζήσεις, Χριστάκη μου. Μόλις μου είπε έτσι, έπιασα το μήνυμα. Του λέω, θέλεις και δώρο αφού γιορτάζεις? Να σου δώσω το παξίσι σου. Και έβαλα το χέρι μου στην τσέπη να το δώσω λίγα χρηματάκια. Και τι μου λέει? Περίμενε να πάω να κοινωνήσω και ύστερα. Ακούε? Ξέρει τι είναι το προτέρω. Εγώ δεν λέω να καταργηθούν τα χρήματα, ούτε η υγεία, ούτε η δουλειά. Αλλά πρώτον να είναι ο πόθος μας να σε γνωρίσω, Χριστέ μου. Πριν να πεθάνω, να σε αγαπήσω, Χριστέ μου. Πριν το βιολογικό θάνατο. Γιατί μετά, αν δεν γίνει τούτη δουλειά σε αυτήν τη ζωή, έρχεται και ο βιολογικός, έρχεται και ο ψυχικός, έρχεται και ο πνευματικός θάνατος. Θεός φυλάξει. Γι' αυτό ο Χριστάκης ας είναι παράδειγμα σε όλους. Πρώτα σε μένα. Καλές εορτές, καλό νέο έτος να έχουμε, χωρίς φόβο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι, Κύριε.
δόξα σοι. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σίγαρ βουλήσει έξω όντων εις το είναι παραγάγων τα σύμπαντα το Σωκράτη. Συνέχεις την κτήση και τη συμπρονία δίκης των κόσμων. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σοι εκ τεσσάρων στοιχείων την χτίσιν συναρμόσας τέταρση γέρης των κύκλων του ενιαυτού εστεφάνος σας. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σε τρέμουσιν ενώ έρε πάσε δυνάμι. Σε ύμνη ηλίος σε δοξάζει, σε χάνει τα άστρα. Σι πακούει το φως. Σε φρύτουσιν αβύσι. Σι δουλεύουσιν εξαιτίνας των ουρανών όσοι δέρειν. Σοι εστερέωσας την γην επί των υδάτων. Σοι περίε τη την θάλασσαν ψάμων. Σοι προς αναπνοάς τον αέρα εξέχε. Αγγελικέ δυνάμεις συλλειτουργούσιν ή των αρχαγγέλων χωρί σε προσκυνούσιν. Τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σε
κύκλο εις τα μένα και περίπταμενα φόβο της απροσίτου δόξης καταλήπτωνε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Σιγάρ Θεόσον απερίγραπτος αναρχώστε και ανεκφράστος ήλθες επί της γης μόρφην δουλουλαβών εν ομοιωμάτι ανθρώπων γενωμένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ουγάρ έφερες δέσποτα δια σπλάχνα ελέου σου θεάστε υπό του διαβόλου τυραννουμένων το γένος των ανθρώπων. Αλλά ήλθες και σώσας ημάς. Ομολογούμε την χάρη. Κηρύττωμεν τον ελέον. Ουκρύπτωμεν την Θεός ημών γονάς ηλευθερώσας. Παρθενικήν ηγείασος μήτραν το τόκο σου. Ηκτήσεις υμνήσαι και δοξάζησαι. Δοξάζει, Κύριε.